Πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Μια πολύ μεγάλη ιστορία στο καρναβάλι, αλλά έχει άλλα θέματα τώρα να επιλύσει. Μιλάμε εδώ για τις μεταναστευτικές ροές και αυτή την αύξηση η οποία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα από το νησί σας. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε κάτω? Δέστε, καταρχήν το καρναβάλι μου ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο χθες. Μάλλον όχι χθες, όλο το μήνα που πέρασε γινόταν κάθε μέρα ωραίες εκδηλώσεις. Δεν είχαμε τίποτα έτσι που να το σκίασε. Μεγάλη κοσμοσυρωή και σε εμάς. Υπήρχε ο καιρός που βοήθησε, δεν είχαμε βροχή. Να τα πούμε μετά αυτά. Όλα... Πάμε από τα μεγάλα τα θέματα, τα μεταναστευτικά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα με τις μεταναστευτικές ροές. Να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η εικόνα. Το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα και μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Δυστυχώς έρχονται από τον Μπρουκ, είναι στην περιοχή που ελέγχει ο φίλος μας ο Χαφτάρ, ο οποίος είναι και ο ίδιος εμπλεγμένος και η γη του σε αυτή τη διακίνηση. Φυσικά επιχρήμαση. Είναι καθαρά θέμα πώς μπορούμε να τον πείσουμε λαδώνοντάς τον να μην το κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι θα καταλάβει κάποια άλλη γλώσσα. Ούτε τον κάνανε βόλτα στην Ελλάδα και τον δείχνανε σαν ηγέτη, νομίζω ότι τον πιάνει σαν επιχείρημα. Χρήματα θέλει, ευκαιρίες ζητάει. Οι Αιγύπτιοι, αν μπορέσουν να μπλοκάρουν τη διαδικασία, που είναι σοβαρό κράτος και μπορεί να βάλει ένα περιορισμό, γιατί περισσότεροι που έρχονται είναι Αιγύπτιοι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι, ποια είναι η εικόνα στο Λιβικό, στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο? Δηλαδή, το Ρέθυμνο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Οι όμορφοι νομοί των Χανίων και του Ηρακλείου αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Τι εικόνα έχετε από τα νότια της Κρήτης? Βεβαιότητα αντιμετωπίζουν, γιατί δηλαδή... οι θεμάτια χαίονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένουν στη Γάβδο. Και βέβαια στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηρακλείο αυτοί οι άνθρωποι έστω προσωρινά φιλοξενούνται. Και οι Δήμοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σοβαρή βοήθεια, ενώ στο θέμα της διαχείρισης, της διατροφής, της διαμονής, της όποιας δαπάνης, την κάνουμε οι Δήμοι. Δεν έχει δώσει τίποτα κανείς ακόμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο... Να ρωτήσω, Δήμαρχε, αυτοί οι άνθρωποι, εσείς καταρχήν δεν έχετε υποδομές για να τους φιλοξενήσετε? Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ένας χώρος που λέτε... Εδώ είναι ένας οργανωμένος χώρος, τώρα και αυτούς που έχουμε εδώ, Θεός να τους κάνει, λοιπόν, στον οποίο φιλοξενούνται τέτοιοι άνθρωποι. Πού φιλοξενούνται αυτοί τώρα? Δεν σε κάτι. Έχουμε κάποια κτίρια, όπως είναι το παλιό λιμεναρχείο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 40-45 άτομα. Υπάρχει ένας άλλος χώρος που θα γίνει ειδικό σχολείο σε λίγους μήνες, που εκεί μπορεί να πάνε περισσότεροι. Ήταν παλιές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το παλιό ΚΕΓΕ που λέμε, δηλαδή Κέντρο Εκπαίδευσης Αγροτών. Και κοιτάτε, τα θέματα προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα επειδή είμαι και πρόεδρος της ΠΕΔ την Τρίτη, έχω βάλει αμέσως, δηλαδή αύριο και όλα στο μεσημέρι, θα κουβεντιάσουμε το προσφυγικό θέμα. Αλλά εγώ χαίρομαι που μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος και πήγαμε στην πηγή του κακού, δηλαδή η χθεσινή, αν θέλετε, επίσκεψη που έκανε αυτή η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών στην Αίγυπτο, έχει νόημα. Διότι μπορεί να βρει εκεί ένα αξιόπιστο συνομιλητή και να βάλει τάξη. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι γινόταν από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τώρα της Τουρκίας δηλαδή σήμερα, αυτό, οι ίδιοι άνθρωποι διακινούνται από αυτούς τους ανθρώπους μέσω της, του Ντομπρούκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσοι άνθρωποι έχουν φτάσει, στον ομό Ρεθύμνης μέχρι στιγμής, κύριε Μαρινάκη? Κοιτάτε, δεν φτάνουν στον ομό Ρεθύμνης. Ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Λιβικού Πελάγους μας αφορά όλους. Ωραία. Το λιμεναρχείο, αναλόγως της υπηρεσιακής του δυνατότητας, κάνει τις μετακινήσεις και τους στέλνει τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Δηλαδή δεν έχουμε βάλει σύνορα να λέμε. Σωστά το λέτε. Ένα στατιστικό ήθελα απλώς για να ρωτήσω το εξής. Κοιτάτε, δεν έχετε... πάνω από 2.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Όσοι ήρθαν πέρυσι όλο το χρόνο, έχουν έρθει φέτος σε 2 μήνες. Ωραία. Αυτούς τους 2 μήνες πήρατε μια ειδοποίηση από την κεντρική κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό το ζήτημα και πρέπει να το προλάβετε
από την άποψη της φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών στις προσωρινές φιλοξενίες. Γιατί 2.000 άνθρωποι είναι 2.000 άνθρωποι, έχουν ανάγκες. Δεν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι μαζί, ευτυχώς. Έρχονται περίπου μέχρι 100 τόσα άτομα είναι κάθε βάρκα. Μιλάμε κάτι άθλια κατασκευάσματα που δεν έχουν καμία πιθανότητα επιστροφής, ούτε να λειτουργήσουν ως σκάφη για επόμενη επιχείρηση. Είναι κυριολεκτικά σκάφες. Όπως θυμάμαι παλιά οι νοικοκυρές που δεν είχαμε τα πλυκτήρια, εκεί πλύνανε. Κάπως έτσι σε μεγαλύτερη, αν θέλετε, σε μεγαλύτερα μεγέθη είναι τα σημερινά τους πλοιάρια, τα οποία τώρα έχουν κατεύθυνση Κρήτη-Γάβδο. Δεν είναι απλώς διαπλέονται στο Λιβικό Πέλαγος και λόγω ατυχήματος, ναυαγίου κλπ. Τους υποδεχόμαστε εμείς. Μας έχουν στοχεύσει. Η Κρήτη πλέον έγινε δυστυχώς προορισμός. Και συνεχίζουν και έρχονται, δήμαρχε. Δηλαδή, βλέπετε ακόμη να φτάνουν σε εσάς μετανάστες. Κοιτάξτε, εγώ έχω και. Πάντα έχω τις πληροφορίες, γιατί μιλάμε και με τις υπηρεσίες του κράτους και προφανώς υπάρχει ανησυχία και θα δούμε συντεταγμένα τι μπορεί να κάνει το νησί για να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Αλλά εδώ, κοιτάξτε, σας το είπα και προηγουμένως, εντιγενέση πρέπει να παταχθεί αυτό το θέμα. Και είναι από εκεί που έρχονται. Είναι πολύ δύσκολο αφού μπουν στην Γι' αυτό, Δήμαρχε, χθες έγινε αυτή η διάσκεψη και συνεδρίασαν οι ξένοι ηγέτες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί ακριβώς έχουν αποφασίσει να κλείσουν αυτές οι δύο πριν το καλοκαίρι. Γιατί αν έρθει καλοκαίρι και ξεκινήσει η τουριστική περίοδο, καλή νύχτα. Τώρα ότι γίνει. Ήδη υπάρχει και το πρόβλημα, μέσα στο Μάρτιο. Μάλιστα, Δήμαρχε. Νομίζω το θέμα ότι είναι όπως το λέτε και εσείς, το λέμε όμως και εμείς, ότι επειδή είναι ανοιχτό πέλαγος το Λιβικό Πέλαγος, δεν είναι κάποια 2-3 μίλια όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Μυτιλίνη από τα παράλια της Τουρκίας. Εμάς είναι ανοιχτή θάλασσα. Σωστά. Ό,τι καταλάβουμε, πρέπει μάλλον να καταλάβουμε ότι πρέπει να το κάνουμε πριν μπουν στη βάρκα. Γιατί μετά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους διαχειριστούμε. Είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι. Όχι μόνο αυτό, αλλά κινδυνεύουν και να πνιγούν. Όπως έγινε με το μεγάλο ναυάγιο και δεν υπήρξε παρά μικρή τιμωρία. 580 άνθρωποι, έτσι. Πνίγηκαν στα βάθη του. Και πόσοι βρέθηκαν. Στα βάθη του Λιβικού είναι. Γιατί για όλα αυτά τα μηνύματα στην Ευρώπη έχουν αρνητική απήχηση. Για εμάς ο τουρισμός είναι βασική πλέον πηγή εσόδων και βασικό κομμάτι και για το νησί. Σωστά. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.